Σήκωσε το χέρι αν ήδη ξέρει ότι το YouTube χρειάζεται 1000 συνδρομητέ και 4000 ώρε παρακολούθηση μέσα σε 12 μήνε για να μπορέσει να κάνει αίτηση για να γίνει YouTube Partner και να ενεργοποιήσει τι διαφημίσει στο κανάλι σου. Στο σημερινό επεισόδιο μαθαίνει 10 συμβουλέ που θα σε βοηθήσουν να φτάσει στου 1000 συνδρομητέ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αν έχεις ήδη φτάσει τους χίλιου συνδρομητές και βλέπεις αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να γράψεις κάτω στα σχόλια ποιε είναι οι δικές σου συμβουλές που θα βοηθήσουν και τα μικρότερα κανάλια. Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του Make Video Greece. Είμαι η Χριστίνα και σε αυτό το κανάλι σου μαθαίνω τρόπους και μυστικά να φτιάξει τα δικά σου επιτυχημένα βίντεο. Αν μόλις ανακάλυψεις το Make Video Greece, πάτα το κόκκινο κουμπάκι που γράφει εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι. Ανεβάζω νέο επεισόδιο κάθε εβδομάδα. Και ξεκινάμε με τι 10 συμβουλέ. Νούμερο 1. Μοιράσου, 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 μοιράσου το κανάλι σου κανάλι παντού. Οπουδήποτε έχει την ευκαιρία να μοιραστεί το κανάλι σου, κάντο. Δηλαδή, στο Facebook σου, στο Instagram, στο Twitter, οπουδήποτε αλλού έχει online παρουσία, μοιράσου το link του καναλιού σου. Και μπορεί φυσικά να μοιραστεί αυτό το έξυπνο link που έχουμε ήδη δείξει πώ να το κάνει. Θα το βρει κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Επίση, μπορεί να ζητήσει από κοντινού σου φίλου να μοιραστούν το link του καναλιού σου και στα δικά του, social media, ώστε να αυξηθεί η προβολή του καναλιού σου. Αυτό φυσικά αυξάνει την πιθανότητα να μπει ο κόσμος να δει με τι ασχολείται το κανάλι σου και αν του αρέσει να κάνει εγγραφή. Όσο περισσότερο όμω μαθαίνει ο κόσμο ότι υπάρχει το κανάλι σου, τόσο μεγαλύτερε οι πιθανότητε να αυξηθούν οι συνδρομητέ. Δεύτερον, πάρα πολλέ φορέ πιστεύουμε ότι φτιάχνουμε καταπληκτικά βίντεο και να ρωτιόμαστε μα γιατί δεν αυξάνουν οι συνδρομητέ μα. Έχουμε βάλει τόση προσπάθεια, τόσο κόπο το σομεράκι και τίποτα δεν αυξάνει οι συνδρομητέ. Η αλήθεια είναι ότι ο μόνο που μπορεί πραγματικά να πει αν φτιάχνουμε ωραία και ενδιαφέροντα βίντεο είναι το ίδιο το κοινό μα. Αυτό που είναι πολύ χρήσιμο είναι να μπούμε μέσα στα Analytics, στη διατήρηση κοινού και να παρατηρήσουμε πού αρχίζει να πέφτει η γραμμούλα, πού φεύγει ο κόσμο. Να δούμε σε εκείνο το λεπτό που φεύγει ο κόσμο εμεί τι λέγαμε στο βίντεο, τι συζητούσαμε και έτσι πειραματιζόμενοι να βελτιώσουμε τα βίντεο μα. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο η διατήρηση κοινού στο να αρχίσουμε να φτιάχνουμε καλύτερα βίντεο για το κανάλι μα. Εμεί μπορεί να πιστεύουμε ότι φτιάχνουμε καταπληκτικά βίντεο, αν όμω βλέπουμε το κοινό μα να φεύγει, σημαίνει ότι κάτι δεν αρέσει στο κοινό μα. Τρίτον, πολλά κανάλια ανεβάζουν ένα βίντεο πριν 6 μήνε, μετά ένα βίντεο μετά από 2 μήνε, μετά 5 βίντεο σε μια εβδομάδα και μετά πάλι εξαφανίζονται για δύο εβδομάδες. Αυτό δεν βοηθάει το κανάλι μας να αναπτυχθεί. Το YouTube ζητάει να είμαστε συστηματικοί. Εσύ μπορείς να αποφασίσεις κάθε πότε μπορείς να ανεβάζεις βίντεο. Μπορεί αυτό να είναι και μια φορά το μήνα, μια φορά στους δύο μήνες. Αν και όσο πιο συχνά ανεβάζουμε βίντεο, έχουμε πει όλο και καλύτερο για να προωθήσει το YouTube το κανάλι μας. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται να έχεις ένα σύστημα, ένα συγκεκριμένο ρυθμό που ανεβάζεις βίντεο στο YouTube. Αυτό είναι που αγαπάει το YouTube για να προωθήσει το κανάλι σου. Τέταρτον, πριν αποφασίσεις τι βίντεο θα ανεβάσεις στο YouTube, κάνε έρευνα και ανείχνευσε πού βρίσκεται ο κόσμος, τι θέματα ενδιαφέρουν τον κόσμο. Θα πρέπει να βρεις τη χρυσή τομή ανάμεσα στα βίντεο που αρέσουν σε εσένα να ανεβάζεις και στα βίντεο που αρέσουν στον κόσμο να βλέπει. Πειραματίσου, ψάξε, ερεύνησε ποια είναι τα θέματα που σχετίζονται με το δικό σου κανάλι που αρέσουν στον κόσμο. Μπορείς να ρωτήσεις φίλους σου, μπορείς να ρωτήσεις στο Instagram ή στο Facebook την κοινότητά σου, να πάρεις ιδέες για το ποια βίντεο ενδιαφέρουν πραγματικά το κοινό να βλέπει. Πέμπτο, η ποιότητα του βίντεο είναι πολύ σημαντική. Το κοινό έχει προπονηθεί πλέον να βλέπει καλή ποιότητας βίντεο, δηλαδή καλό ήχο, καλό φωτισμό, μια καλή επεξεργασία στο βίντεο, ένα καλό μοντάζ. Οπότε είναι σημαντικό να επενδύσεις το χρόνο σου και να μάθεις και να βελτιώσει τι δεξιότητέ σου. Οι περισσότεροι στο YouTube είμαστε αυτοδίδακτοι. Κανένα δεν μα τα έδειξε. Ψάχνοντα, μάθαμε να κάνουμε επεξεργασία στα βίντεό μα, να βελτιώνουμε τα thumbnail μα, να βελτιώνουμε τον ήχο και το φωτισμό. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Μπορεί να ξεκινήσει με πολύ λίγα χρήματα, απλά με το κινητό σου. Έχουμε δείξει τέτοιο βίντεο, μπορεί να το βρει και αυτό κάτω στην περιγραφή. Πειραματίσου, σου, βελτιώ και αυτό θα σε βοηθήσει να κάνει καλύτερα βίντεο και να βελτιώσει έτσι συνολικά το κανάλι σου. Αυθεντικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό Είμαστε ο εαυτό μα στην κάμερα. Όταν μιλάμε, σαν να μιλάμε σε ένα φίλο μα στην κάμερα, δημιουργείται μια σύνδεση με το κοινό μα. Αρχίζει να μα συμπαθεί το κοινό μα, να μα αγαπάει το κοινό μα, να θέλει να δει τι άλλα βίντεο θα ανεβάσουμε. Αν προσποιούμαστε, να αρχίσουμε να το παίζουμε ότι είμαστε κάτι που δεν είμαστε, αυτό ξενερώνει σε εισαγωγικά το κοινό μα και τελικά δεν θέλει να παρακολουθήσει άλλα μα βίντεο. Αυθεντικότητα λοιπόν. Είμαστε αυτό που είμαστε και ελεύθερα το εκφράζουμε στην κάμερα. Έβδομο. Υπομονή και επιμονή. Έχουμε συνηθίσει να τα θέλουμε όλα τώρα. Θέλω 1000 subscribers, του θέλω τώρα. Θέλω 2000 προβολέ, τι θέλω τώρα. Όμω τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι ούτε στο YouTube Ούτε και στη ζωή. Μπορεί για έναν ολόκληρο χρόνο να ανεβάζει βίντεο στο YouTube και να έχει ελάχιστε προβολέ. Και ξαφνικά να ανεβάσει ένα βίντεο τον 13ο μήνα που θα πάρει πάρα πολλέ προβολέ, θα σε μάθει το YouTube και έτσι θα αυξηθούν οι subscribers σου. Σημασία λοιπόν έχει να μην τρελαινόμαστε τόσο πολύ με τα νούμερα, να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε, να κάνουμε καλύτερα βίντεο, να μαθαίνουμε νέε δεξιότητε, να έχουμε υπομονή και επιμονή ώστε να αναπτυχθεί το κανάλι μα. 8. Διασκέδασέ το. Είναι πολύ σημαντικό για να αντέξουμε όλη αυτή την προσπάθεια που χρειάζεται να κάνει στο YouTube, να περνάμε καλά στη διαδικασία. Αν είμαστε τόσο τρελαμένοι με του subscribers, ξεχνάμε να περάσουμε καλά, να εκφράσουμε τη δημιουργικότητά μα, να συνδεθούμε πραγματικά με το κοινό μα, να μιλήσουμε για τα κοινά μα ενδιαφέροντα. Δεν έχει καμία αξία το YouTube αν δεν το διασκεδάζει. Γιατί όπω ξέρουμε, τα χρήματα από το YouTube είναι ελάχιστα. Πρέπει να έχει πάρα πολλέ εκατοντάδε χιλιάδε προβολέ στο κανάλι για να βγάζει κάποια καλά χρήματα. Οπότε τουλάχιστον είναι πολύ σημαντικό να διασκεδάζουμε τη διαδικασία. Ένατον, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιεί τα βίντεό σου το υδατογράφημα. Έχουμε ήδη δείξει πώ να βάλει υδατογράφημα με subscribe στο κανάλι σου. Παρατηρούμε ότι πάρα πολλέ φορέ την ώρα που το κοινό βλέπει το βίντεο, εκείνη την ώρα του αρέσει αυτό που βλέπει και θέλει να κάνει εγγραφή. Οπότε του το κάνουμε πάρα πολύ εύκολο να κάνει εγγραφή στο κανάλι μα την ώρα που βλέπει το βίντεο. Και μία τελευταία συμβουλή είναι πω αυτό που θέλουμε δεν είναι χίλιοι συνδρομητέ. Αυτό που θέλει είναι ενεργού συνδρομητέ. Αυτοί που πραγματικά του αρέσουν τα βίντεο που φτιάχνει και με το που ανεβάζει ένα καινούριο βίντεο Τρέχουν για να το δούνε. Αυτοί οι συνδρομητέ οι ενεργοί είναι αυτοί που δίνουν το σήμα στο YouTube ότι αυτό ο YouTuber κάνει κάτι πολύ καλό. Με το που ανεβάζει βίντεο, αμέσω πηγαίνει να το δει το κοινό του και μάλιστα βλέπει το βίντεο ω το τέλο. Τέτοιου συνδρομητέ θέλουμε στο κανάλι μα. Συνδρομητέ που πραγματικά αγαπάνε το περιεχόμενο που φτιάχνουμε, πραγματικά έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα με εμά και κάθε φορά που θα ανεβάζουμε βίντεο θα μπαίνουν πρώτοι να το δούνε ω το τέλο, θα κάνουν σχόλιο, θα αφήνουν ένα like. Γι' αυτό και δεν έχει καμία αξία να ζητάμε υποστήριξη από ανθρώπου που πραγματικά δεν του ενδιαφέρει το περιεχόμενο που φτιάχνουμε. Γιατί μπορεί να πατήσουν ένα like, γιατί μπορεί να πατήσουν εγγραφή, αλλά ποτέ να μην ξαναμπούν να δούνε τα βίντεο μα. Με αποτέλεσμα το YouTube να παίρνει το σήμα ότι κάθε φορά που αυτό ο YouTuber ανεβάζει βίντεο, κανένα από του συνδρομητέ του δεν συγκινείται και δεν πηγαίνει να δει τα βίντεο. Θέλουμε λοιπόν συνδρομητέ Ενεργούς. Είναι καλύτερο να έχουμε 500 συνδρομητέ ενεργού. Αυτοί θα μα βοηθήσουν πολύ περισσότερο να αναπτύξουμε το κανάλι μα. Από το να έχουμε 1000 συνδρομητέ που απλά μα κάναν το χατήρι να κάνουν εγγραφή, αλλά ποτέ δεν βλέπουν τα βίντεό μα. ή και αν τα δουν, θα πατήσουν απλά. Τρία δευτερόλεπτα και θα φύγουν. Αυτέ οι προβολέ και αυτέ οι εγγραφέ κάνουν κακό στο κανάλι μα. Δεν μα βοηθάνε. Γράψε μου κάτω στα σχόλια ποιε είναι οι δικέ σου ιδέε για το πώ να αναπτύξουμε ένα κανάλι στο YouTube. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, πάτα like και μοιράστε το με του φίλου σου. Και κάνε κλικ σε αυτό το playlist με 4 ακόμα βίντεο με συμβουλέ για το πώ να αυξήσει του subscribers σου. Εμεί θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα με νέο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είσαι πολύ πολύ καλά. Γεια σου!